Φεύγουμε από αυτό και θα πάμε σε μια διαφορετική είδηση. Μια και ο Ηλίας Ψινάκης έχασε την αγαπημένη του θεία. Η αγαπημένη του θεία στις Φιλιππίνες, για την ακρίβεια είναι η σύζυγος του γνωστού αγαπημένου του θείου που είναι στις Φιλιππίνες. Αυτή είναι. Πολύ ωραία γυναίκα. Πολύ ωραία γυναίκα, Σαν στάρ του Hollywood, παλιά και σε εποχής. Έγραψε μάλιστα στο Instagram χθες αργά το βράδυ έναν αποχαιρετισμό. Να το δούμε, παρακαλώ. Με μεγάλη μου στεναχώρια θέλω να πω ένα αντίο στη θεία μου, Πρέσι Λόπεζ Ψινάκη, της οποίας η ευγένεια, η αρχοντιά, η γενεοδορία, η ομορφιά, η τρόπη και η ασύγκριτη κλάση της μου έδειξαν σε όλη μου τη ζωή πώς να είμαι ένας πραγματικός πολίτης του κόσμου. Μαζί με τον Στίβ ήταν η οδηγή μου σε αυτόν τον κόσμο, τα λαμπρά παραδείγματα για το πώς να ζεις τη ζωή. Η λύπη για την απώλειά της είναι πιο μικρή, επειδή ξέρω ότι τώρα είναι πάλι ξανά με τον Στίβ. Μου λείπεις ήδη. Σας αγαπώ και τους δύο. Είμαι μόνος τώρα, αλλά θα σας δω πάλι σύντομα. Να πούμε ότι ήταν σύζυγος του Στάβου Ψινάκη, ενός μεγιστάνας Φιλιππίνες. Είναι ο αγαπημένος θείος του Ηλία Ψινάκη, εσάς που δεν γνωρίζετε, που είχε χαθεί νομίζω πριν δύο χρόνια, από τη ζωή ένα-δύο χρόνια. Και στοιχίσει πάρα πολύ αυτό στον Ηλία. Το είχε πει ούτως ή άλλως, είχε μιλήσει για αυτή τη δυσκολία. Και το ξαναλέει μέσα από το μήνυμα. Καλή, τι όμορφη γυναίκα. Πάρα πολύ ωραία γυναίκα. Πανέμορφη. Και μου άρεσαν όλο αυτό που έγραψε για την αριστοκρατία της, για την κλάση της, για την ομορφιά της ψυχής της. Πάντως είναι πολύ δεμένος, παιδιά, με την οικογένειά του Ηλίας Ψινάκης. Ειδικά, το έχει πει πάρα πολλές φορές. Ειδικά με τους θείους της Φιλιππίνες. Όταν είχε πεθάνει ο Σταύρος ο Ψινάκης, είχαμε μιλήσει, του είχα κάνει και μια συνέντευξη για το People και μου είχε πει ότι πόσο πολύ τον είχαν ευεργετήσει οι συγκεκριμένοι άνθρωποι και πόσο πολύ τους αγαπούσε. Ήταν δύο αδέλφια, να πούμε. Ο μπαμπάς του Ηλία Ψινάκη και ο αδελφός του Σταύρου Ψινάκης, ο οποίος στις Φιλιππίνες είχε αναπτυχθεί πάρα πολύ επιχειρηματικά. Και η οικογένεια εξακολουθεί να έχει μεγάλες επιχειρήσεις, τις οποίες κυρίες διαχειρίζονται τα αδέλφια του Ηλία. Αλλά και ο αδελφός του Ηλία, ο Γιώργος. Ο Γιώργος Ψινάκης θέλει, ζει στις Φιλιππίνες ή Ελλάδα. Ας ζει μόνιμα στις Φιλιππίνες. Αν τον δείτε. Δηλαδή, αν πάμε στις Φιλιππίνες, να πάμε με τον Ηλία να μας βοηθήσει. Πού να πάμε. Καλέ, θέλω να πάω στις Φιλιππίνες. Μα κάποια στιγμή τότε που ήταν δημοτικός σύμβουλος στην Αθήνα, νομίζω κάτι είχε κάνει με τις Φιλιππίνες. Ο Θέμης το θυμάται καλύτερα. Είχαν κάνει μια συνεργασία και είχαν έρθει. Είχε έρθει ο πρέσβης εδώ στην Αθήνα. Θυμάμαι ότι κάτι ήθελε να κάνει ο Ηλίας Ψινάκης. Πάντως τον έχουν γαλουχίσει αυτοί οι δύο άνθρωποι που φύγανε από την ζωή. Και παρόλα αυτά που ο Ηλίας Ψινάκης ζει στην Αθήνα, ζει στην Ελλάδα και οι Φιλιππίνες είναι πάρα πολύ μακριά. Διατηρούσε σχέσεις πάρα πολύ καλές. Όχι μόνο στα τηλέφωνα, πηγαίνε, ερχόταν συνεχώς και σε γιορτές και διακοπές. Για μια πάρα πολύ δεμένη οικογένεια και βέβαια πάρα πολύ ισχυρή στις Φιλιππίνες. Με μεγάλη δύναμη και πολιτική εξουσία και οικονομική.